Είσαι ο πιο special άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Την αγαπώ πάρα πολύ. Την αγαπάω, την λατρεύω, της έχουμε ό,τι καλύτερο. Αργοπορημένη όπως πάντα. Στο πάρτι μου. Να συνεχίσεις να σκίζεις. Σ' αγαπώ πάρα 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 πολύ. Τη μοναδική στάρ. Πάρα πολύ χαρούμενη, μόλις έφτασα στο island αργοπορημένη όπως πάντα, στο πάρτι μου
Και ανυπομονώ να πάω μέσα, να δω ποιοι έχουν φτάσει. Η αλήθεια είναι ότι και όλοι οι φίλοι μου είναι αργοπορημένοι, γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο και όλοι θα αργήσουν τουλάχιστον μία μισή ώρα. Θέλω να δω ποιοι είναι μέσα και ανυπομονώ να περάσουμε τέλεια. Στην Αλεξία είναι να τα χιλιάσει, να μην αλλάξει ποτέ και να έχει και περισσότερους followers και να είναι πάντα ευτυχισμένη. Χρόνια πολλά, Αλεξία, ό,τι επιθυμείς, εδώ είμαστε, σε αγαπάμε. Αλεξία, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Χρόνια πολλά, Αλεξία, με υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμείς και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, Αλεξία. Να προσέξεις το φιλαράκι μου τον Φίλιππο, ό,τι επιθυμείς δικό σου, καλές δουλειές να έχει. Χρόνια πολλά, Αλεξία! Χρόνια πολλά! Αλεξία, χρόνια πολλά! Να χαίρεσαι τον άντρα σου, να χαίρεσαι τον εαυτό σου, να χαίρεσαι την καριέρα σου, να συνεχίζεις να σκίζεις, να συνεχίζεις να έχεις υγεία, να είσαι αγαπημένη με τον Φίλιππο και σας αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, Αλεξία, χρόνια πολλά από εμένα, να είσαι πάντα καλό κορίτσι και τα λέμε σε κάποιο escape room πολύ σύντομα. Λοιπόν, εύχομαι στην Αλεξία μας, την Up in the Hype της καρδιάς μας, χρόνια πολλά, πολύχρονη, με πολλές τύχες και χορηγικά, θα ευχηθώ. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το Island Radio. Είμαι ο Στέλιος Πέγιος. Είμαι ο Χάρης Οχοίδης και σήμερα η γενέθλια Αλεξία. Μαζευτήκαμε σε ένα διαφορετικό μέρος πάλι για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της. Σήμερα διαφορετικό location. Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και το τραγούδι που παίζει από πίσω αφιερωμένο σε εσένα από εμάς. Τα φιλιά μας και τα λέμε σύντομα. Ό,τι επιθυμείς, πάντα πολύχρονη, ό,τι καλύτερο εύχομαι και πάντα επιτυχίες. Υγεία κυρίως όμως. Λοιπόν, Αλεξία, σου εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα, ευτυχία, ευημερία, να επιδιώξεις και να επιτεύξεις όλους τους στόχους και όλα στα όνειρα και μια ζωή την έχουμε, απόλαυσή τη όσο περισσότερο μπορείς. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να είσαι σοφός. Κάνε μια ευχή πρώτα. Κάνε, δώσε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ρόπι, δώσ' το.
Εδώ να πω το χρόνια πολλά μου στην Αλεξία, ένα από τα πιο σοβαρά άτομα που έχω γνωρίσει. Συνεννοήσιμη, συμπαθέστατη, την αγαπάω, την λατρεύω, της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πατάτε like, subscribe από κάτω εδώ στο καμπανάκι και φύγαμε, εντάξει. Και καλησπέρα, είμαστε εδώ στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Ισίδωρο. Επίθετο. Ας το επίθετο. Το επίθετο δεν το θέλει. Ένα πρώτο σχόλιο για τον αγώνα, τις μεγάλες φάσεις του αγώνα, τους φετινούς στόχους. Θα σου πω. Το match, ξέρεις, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εντάξει, εμείς πήγαμε καλά. Ο ΠΑΟΚ θα βγει πέμπτος, κλασικά τέταρτος. Οπότε, κλασικά πράγματα, όπως τα έχουμε μάθει, ρε Skype. Ποιοι είναι οι στόχοι για φέτος? Είναι η άνοδος, το λέμε ή φοβόμαστε? Αρχιδά τα βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι πάμε όλη η ομάδα για πρωτάθλημα. Θα ενισχυθεί η ομάδα τον Ιανουάριο? Είναι ήδη ενισχυμένοι πολύ. Και κάποιες λένε ότι δεν θέλουμε άλλες ενισχύσεις. Θα είναι η influencer της χρονιάς του χρόνου η Αλεξία? Θα πάρει το βραβείο ή όχι? Θα είναι. Απλά θέλω όσοι το δουν αυτό, like, subscribe, comment, share, follow, unfollow, τα κλασικά. Εντάξει. Comments παντού, παιδιά, παρακαλώ. Να πηγαίνει το content καλά. Βάλτε τα διαμαντάκια εδώ κάτω.
Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, πάντα τα καλύτερα. Αγαπημένη με τον Φίλιππα, το φιλαράκι μου. Στο χορό του έχω δεν έχει χορογραφία, hey. Και μια νέα, hey. Yeah, yeah, motherfucker, yeah, 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 yeah. Χρόνια πολλά! We have a fiesta. Όποιος το ξέρει μαζί μου. Κανένας. Οκ. Μόνος μου. Παίζει πάρτι με στο island. Είσαι καλεσμένη, φέρ τις φίλες σου μαζί. Κατεβαίνω απ' τη Λεσίου, γενναγίου, μελετίου. Με τα πρόθυλο φαρνάρια, πατηλίκια. Μιλάτε! Πάντα μάλλον μαντάω με σοξ. Πόσα πάντα στα ίσμερα με το φόξ. Κιό, τριμ και ο σκιαπό. Όχι δεν έχεις τους και σώσ. Όχι δεν έχεις views ή σώσ. Balança bunda agora, eu quero ver você descer. Balança bunda agora, eu quero ver você descer. Καλησπέρα, είμαι ο Χάρης Σογοίδης, μετά από 7 ποτά και είμαι μια χαρά, τα καλύτερά μου. Χρόνια πολλά Αλεξία, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πάντα τέτοια. Ο Στέλιο πρώτα. Εγώ. Όχι εγώ, ο Στέλιος πρώτα. Στέλιος ρε. Είμαι ο Στέλιος, είμαι στα 6 ποτά. Μια χαρά γιατί βλέπω να οδηγάω πάλι. Αλεξία, χρόνια πολλά. Οπ, μισό λεπτά γιατί η κυρία έχει μια δήλωση. Εγώ ποτά δεν ήπια, γιατί οδηγάω, αλλά Αλεξία πολύ χρόνια και πάλι και ό,τι καλύτερο. Είμαι σοβαρός εγώ. Γείο, μαλάκα! Γείο, όπως λέει και ο Φουάι. Χρόνια πολλά γυναίκα της ζωής μου, σ' αγαπάω και σε εκτιμώ κάθε στιγμή που σε έχω δίπλα μου. Είσαι ο πιο special άνθρωπος που έχω γνωρίσει και που έχω στη ζωή μου ή είχα ποτέ στη ζωή μου. Θέλω να ξέρεις ότι κάθε χρονιά τα γενέθλιά σου δεν πάει να μην έχουμε και μία στην άκρη. Θα σε κάνω να τα ζεις σαν βασίλισσα. Σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Δεν ξεχνάω ποτέ αυτά που έχεις κάνει για μένα και θέλω να σε χαίρομαι κάθε στιγμή. Σε αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα έχουν προηγηθεί κάποιες μέρες που είναι το birth week μου και είναι τα γενέθλιά μου στο Φαντασία που είδατε πλάνα πριν. Θα το έχεις φροντίσει εσύ να έχουν την πλάνα πριν. Και το party που κάναμε που ήταν χθες, αλλά εσείς θα το έχετε δει πριν από αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε unboxing τα δώρα που παρέλαβα. Δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω. Θες να διαλέγεις εσύ δώρα. Αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου δώρα. Α, όχι, υποτίθεται ότι δεν τα έχω ανοίξει. Εντάξει, κάποια τα είδα. Κάποια, όχι όλα. Λοιπόν, αυτό μου το πήρε η Χριστίνα.
Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτό ή όχι, αλλά είναι τέλειο. Μου πήρε αυτό το φόρεμα, το οποίο είναι τέλειο. Το φόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το φόρεσα το δοκίμασα. Τώρα έτυχε στο δώρο που έχω δει τώρα. Τι να κάνουμε. Και μου πήρε και μία τσάντα. Ακραίο. Μου πήρε αυτή την τσάντα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Πάμε σε επόμενο. Pick one. Αυτό. Αυτό μου το πήρε η Αγγελική, η Μανουσάκη. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν. Θυμάμαι όμως ποιος μου πήρε τι. Εντάξει, κάποιοι είχαν και κάρτες ευτυχώς. Λοιπόν, είχε μέσα μία παλέτα Dior ματιών, ένα ρούζ και ένα σετ καθαρισμού Dior. Γιατί γελάς τόσο? Δεν σου αρέσει το Dior? Το Dior. Δεν σου αρέσουν τα σετ καθαρισμού? Γιατί γελάς? Είναι σαν να κάνω τηλεμάρκετινγκ, ε. Ηρακλής, σταμάτα να γελάς. Διάλεξε άλλο. Το Calvin Klein, λοιπόν. Ωραία. Τα παιδιά, ο Στέλιος και ο Χάρης μου πήραν φορέματα Calvin Klein, αλλά είχαν την πανέξυπνη ιδέα να μου τα πάρουν σε λάθος νούμερο, αλλά πολύ λάθος νούμερο. Μου το είπανε κιόλας και μου τα δείχνανε, λογικά θα είδατε πλάνα, το τράβηξε αυτό, που μου βγάζαν τα φορέματα μες στο Φαντασία και μου κάνανε έτσι. Να δουν αν μου κάνουνε. Και βάζανε στοιχήματα για το αν μου κάνει το large ή όχι. Πόσο πρέπει. Αυτό μόνο για στοίχημα είναι αυτό το πράγμα, κανονικά. Τέλος πάντων. Ναι, θα αλλάχθουν το νούμερο μόνο γιατί δεν μου αρέσει να αλλάζω δώρα. Άλλο. Το ροζ είναι. Χρωματοψία. Λοιπόν, αυτό εδώ μου το πήρε η Αφροδίτη, η οποία έχει μανία, μου παίρνει δώρα μόνο από τη συγκεκριμένη εταιρεία ισορούχων. Εταιρεία. Μπουτίκ, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έχει διάφορες εταιρείες. Μου παίρνει κάθε χρόνο ή κάποια νυχτικιά. Κάποια ρόμπα μεταξωτή. Μου παίρνει μεταξωτά γενικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εντάξει, δεν διάλεξε αυτό που ήθελε, γιατί κάτι μου έλεγε στο τηλέφωνο να σου πάρω γαλάζιο ή βιολετή. Αυτό είναι ένα συνδυασμό γαλάζιου και βιολετή, μάλλον. Τέλος πάντων, τέλειο. Εντάξει, είμαι φουλ ευγνώμων για όλα τα δώρα πήρα, αλλά κυρίως για το ότι ήρθαν όσοι ήρθαν. Γιατί κάποιοι δεν ήρθαν και τα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, άλλο. Το μαύρο, ωραία. Το μαύρο. Λοιπόν, το μαύρο μου το έδωσε ο φίλος μου ο Σταμάτης. Δεν ήρθε, δεν τον γνώρισες. Ο Ηρακλής τους γνώρισε όλους γιατί ήταν εκεί. Γιατί γελάς? Δεν τον γνώρισες, αλλά με πήρε τηλέφωνο να περάσω από το μαγαζί, το Όκιο. Όχι Τόκιο, Όκιο. Που είναι οπτικά και δεν το έχω ανοίξει όπως βλέπετε, γιατί αποκλείεται να το άνοιγα και να έκανα αυτόν εδώ το φιόγκο που μόλις χάλασα. Πολύ άσχημα, ναι. Ουψ, μοντάζ. Α, εντάξει. Έχει και κάρτα, λέει Happy Birthday. Και μου είπε τι είναι, μου είπε ότι μου πήρε αυτή τη δερμάτινη θήκη για να βάζω τα καλά μου γυαλιά μέσα. Και έχει και δύο γυαλιά ήδη. Τα βάλω. Λοιπόν. Μου πάνε. Λοιπόν, και αυτό εδώ. Αυτό μου πάει πιο πολύ. Τέλεια. Σούπερ. Σούπερ θήκη. Πω πω, είναι τέλειο που έχει και τα τέτοια μέσα. Τα... αυτά. Τις θήκες. Τις πιο μικρές. Έλα, πες μου νουμεράκι, πες μου νουμεράκι. Αυτό. Αυτό μου το πήρε η Σίντι. Σιντερέλα. Modern Cinderella. Λοιπόν, για να δούμε. Α, κοίτα να δεις γυαλιά. Λοιπόν, εντάξει, και αυτό θα πω, δεν μπορώ να πω ψέματα, τα είδα ήδη, γιατί εντάξει, φαινόντουσαν μέσα και έπρεπε να τα δοκιμάσω και είναι τέλεια. Και είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου δώρα. Μου πήρε Ρομπέρτο Καβάλι γυαλιά. Έπρεπε να διαφημίζω γυαλιά. Μου πάνε, δεν μου πάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματος μας. Λοιπόν, άντε, άντε, νουμεράκι, νουμεράκι. Εντάξει, μπορείς και να μιλάς. Το έφτιαξε, εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Αυτό μου το πήρε ο Πέτρος, ο Destiny, και είχε κάρτα μέσα. Να βάζετε κάρτα στα δώρα. Πρώτον, για να ξέρουν αυτοί που τα παραλαμβάνουν από ποιον είναι, γιατί έφαγα το κεφάλι μου σε κάποια να σκεφτώ ποιος τα έστειλε, ποιανού ήτανε, ναι. Εντάξει, δεν τη δείχνω την κάρτα, αλλά ναι, οκ. Okay. Και μέσα, τι έχει, για να δούμε. Τι είναι αυτό.
Την παίρνω αυτή την εταιρεία. Έχει αφρόλουτρα. Δεν ξέρω τι είναι. Α, είναι αρωματικά, είναι sticks. Είναι αρωματικό χώρο. Και αυτή την εταιρεία την παίρνω. Πολύ καλή επιλογή. Αλλά όταν το είδα, όταν το έβγαλα, νόμιζα ότι είναι. Έχεις δει αυτούς που σπουδάζουν αρχιτεκτονική που κουβαλάνε κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τι έχουν, αλλά ναι, νόμιζα ότι είναι κάτι τέτοιο. Rituals. Καλή εταιρεία. Τι, γιατί. Την ξέρουμε. Α, δεν θα την πληρώσει. Α, οκ. Όλες ε, καλά, δεν πειράζει. Αυτές δεν θα μας πληρώσουν για τους άλλους. Άλλο, σε φορά. Σε φορά. Λοιπόν, η φίλη μου η Έμα μου πήρε αυτό εδώ το body spray, το οποίο, εντάξει, πόσο φίλη μου. Το παίρνω ήδη και τι πιο καλό από το να σου παίρνουν πράγματα που ήδη χρησιμοποιείς. Και μου πήρε και την κρέμα, την οποία ήθελα να την πάρω. Και δεν της το είχα πει. Αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι αυτό, αλλά είναι... Λοιπόν, ναι. Έχουμε και άλλο σφορά εδώ. Αυτό μου το έφερε η Έμιλη και ο Χάρης ο Βαφιάς. Είναι καταπληκτικό. Είναι τα πορσελάνινα πιάτα που ζωγραφίζει η Έμιλη. Και έχουν αυτό εδώ. Δεν είναι τέλειο. Είναι χειροποίητο. Πολύ ωραία. Σοκ. Που επίσης μου έγραψαν καρτούλα. Έξτρα πόντι για την κάρτα. Γελάς πάρα πολύ σήμερα. Και εδώ είναι τη Σκήμη και είναι, δεν το έχω δει. Τώρα το βγάζω αλήθεια και εντάξει φαίνονταν λίγο ότι είναι ρούχο. Είναι δεκετούλα. Σούπερ. Μου είπε ότι δυσκολεύτηκε να βρει το νούμερό μου. Ωραία είναι, μου πάει αυτό το χρώμα. Τέλεια. Λοιπόν. Έχουμε ένα σεφορά ακόμα μετά. Λοιπόν. Σεφορά πάλι. Και η Άννα με τον Ολύμπιο μου έγραψαν κάρτα. Όσοι μου έγραψαν κάρτα είναι τα αγαπημένα μου τώρα. Τέλειωσε. Και παλέτα ματιών Huda Beauty και μολύβι χιλιών που είναι full στην απόχρωσή μου. Θα τα φορέσω και θα σας κάνω άλλο vlog να σας τα δείξω. Όχι vlog βασικά. Get ready with me. Ή κάτι τέτοιο. Και τώρα. Τώρα. Ποιος μου το πήρε αυτό. Μάντεψε. Λοιπόν. Ναι. Καλύτερος άντρας της χρονιάς. Λοιπόν. Αλλά δεν θα σας τη δείξω γιατί θα τη ματιάξετε. Έτσι ίσα ίσα λίγο. Ίσα. Ουψ. Φαίνεται. Λίγο. Δεν τη δείχνω άλλο. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στα φετινά μου γενέθλια πέρασα τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ για όσους παρευρέθηκαν στα γενέθλιά μου. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω μερικές παρουσίες. Μπορώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη η συμβολή και η παρουσία του Skype και της Εμμανουέλας. Η Εμμανουέλα έκανε και τις συνεντεύξεις. Τι μη κοιτάς έτσι. Ναι, παρουσιάστρια. Ποιος άλλος. Εντάξει, για όλους είμαι φουλ ευγνώμων και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν, αλλά Skype Εμμανουέλα στην καρδιά μου, πολύ ψηλά, πολύ μεγάλο κομμάτι στην καρδιά μου, ναι. Και ομάδα Panic, οικογένεια Panic, εντάξει, Χάρης Στέλιος, Χριστίνα, Ρωμίνα, αν δεν υπήρχαν εκεί πέρα, δεν θα ήταν το ίδιο το πάρτι. Ο Χάρης και ο Στέλιος που κάναν twerk, θα ήταν το πάρτι ίδιο χωρίς αυτό το twerk. Δεν. Αφροδίτη. Η Αφροδίτη κι αν έκανε twerk. Ναι, και η Αφροδίτη. Αυτά. Πέρασα τέλεια, ειδικά στο πάρτι το κανονικό. Και στα μπουζούκια, παρόλο που δεν τα επιλέγω για τρόπο διασκέδασης. Αλλά δεν θα μπορούσα να λείπω εκείνη τη μέρα που είχα τα γενέθλιά μου, γιατί τραγουδούσε ο Φίλιππος. Και εντάξει, εννοείται ότι πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Φίλιππο, γιατί έκανε τα φετινά μου γενέθλια καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Και δεν έχω δει ακόμα τι έχει πει στην κάμερα. Υποτίθεται ότι θα το έχουν δει. Αλλά εγώ δεν το έχω δει τώρα. Αλλά θα το έχουν δει. Τέλος πάντων. Αυτά. Κλείνει. Να το κλείσουμε. Το vlog γενεθλίων. Αυτά ήταν. Αυτό ήταν το vlog γενεθλίων. Του χρόνου πάλι. Για τη συνεντεύξη να ευχαριστήσετε τον Ηρακλή, την Έμα. Για την ιδιαίτερη συμβολή του στο Χάρη και το Στέλιο και την Αφροδίτη για το twerk που έκαναν. Και όλους ξεχωριστά που ήρθαν στα γενεθλιά μου. Αυτά. Γεια σας, subscribe, like, καμπανάκι, τέτοια, όλα αυτά που ξέρετε, ναι. Έχω hangover, ή πια ένα ολόκληρο ποτό χθες. Follow. Όχι, unfollow, όχι. Follow, μόνο follow, παντού. TikTok, Instagram, YouTube, αυτά έχουμε προς το παρόν, follow εκεί. Χρόνια μου πολλά. Α, κάτι τελευταίο. Να μην εύχεστε ποτέ να τα χιλιάσεις. Είναι εξωπραγματικό, δεν ακούγεται ωραία.